Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, γιατί Κώστα έχουν ξεκινήσει και οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι και στα σχολικά λεωφορεία, γιατί και εκεί πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένοι κανόνες. Καλημέρα και πάλι. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια της τροχιάς Αθηνών αλλά και της περιφέρειας Αττικής βρίσκεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής και πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία. Τόσο και τη χρήση μάσκας από οδηγούς, συνοδούς και παιδιά, αλλά φυσικά και για όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις του κώδικα για τον ταχογράφο, αλλά και για τα ελαστικά, για οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με τη σωστή χρήση των λεωφορείων. Είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Κύριε Πατούλη, καλή σας ημέρα. Σε τι ακριβώς στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά τους ελέγχους? Έχουν από νωρίς το πρωί. Καλημέρα κύριε Πιταρά, κύριε Κοταρίδη. Καλή σχολική έναρξη για όλα τα παιδιά. Και θεωρούμε ότι απαραίτητο στοιχείο είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Εκτός από τη μάσκα και όλα αυτά τα οποία έχετε αναλύσει και έχουμε αναλύσει, χρειάζεται η μετάβασή τους να είναι ασφαλής. Γι' αυτό ακριβώς μεικτό κλιμάκιο της τροχιάς Αττικής και της Διεύθυνσης Μεταφορών της περιφέρειάς μας, από το πρωί, νωρίς το πρωί, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι για να μπορέσει να δει κανείς αν τα σχολικά, τα λεωφορεία που έχουν μισθωθεί από τα σχολεία ή εντί αυτή περιπτώση οτιδήποτε μεταφέρει μαθητές, αν έχουν την ασφάλεια, και γι' αυτό ακριβώς ελέγχονται από τα ελαστικά μέχρι την άδεια κυκλοφορίας, μέχρι τις θέσεις. Και οφείλω να σας πω, τουλάχιστον σε 10 περίπου σχολικά που ήμουν παρόν, έχουμε δει παιδιά με μάσκες, βρίσκονται, θα έλεγε κανείς, σε μια καλή κατάσταση. Αυτός ο έλεγχος θα συνεχιστεί για όλο το Σεπτέμβριο. Θέλουμε όλα τα σχολικά, και θέλουμε και μέσα από την εκπομπή σας να το δηλώσουμε, να έχουν το απαραίτητο ασφαλές τρόπο μετάβασης των παιδιών στα σχολεία. Ναι, σε περιπτώσεις παραβάσεων τι προβλέπετε? Υπάρχουν πρόστιμα τσουχτερά? Βεβαίως υπάρχουν τσουχτερά πρόστιμα, αλλά πέραν αυτού αφαιρέσεις αδειών, άδειες κυκλοφορίας. Γενικότερα υπάρχουν τέτοιες, γι' αυτό ακριβώς έχουμε και την τροχιά κοντά μας, που γίνονται άμεσα, και βεβαίως εξασφαλίζεται με αυτούς τους τρόπους κάθε χρόνο και φέτος προφανώς ακόμα περισσότερο ο τρόπος της μετάβασης των παιδιών. Δηλαδή δεν μπορεί ένα σχολικό να έχει για 26 παιδιά και να έχει 30 μέσα, αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι σοβαρή παράβαση, ή να έχει φθαρμένα ελαστικά εκεί σε εκείνες τις καταστάσεις, τότε γίνονται και αφαιρέσεις αδειών και πάβει να λειτουργεί το σχολικό. Ναι, καλό είναι πάντως, κύριε Πατούλη, αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι, όχι μόνο τώρα στην αρχή ή το Σεπτέμβριο, όλο το χρόνο, για να έχουμε μια καλή εικόνα τι γίνεται. Είναι σίγουρο ότι όλος ο Σεπτέμβρης θα είναι εντατικός, αλλά θα γίνονται συστηματικά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δούμε ότι τα σχολικά βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Σε κάθε περίπτωση οφείλω να σας πω, επειδή και πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν εδώ και κάναμε τους ελέγχους, βλέπω μια σοβαρότητα και ένα αίσθημα ευθύνης. Οφείλω να το μεταφέρω αυτό, τουλάχιστον στη διάρκεια που ήμουν εγώ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όλος ο μήνας θα είναι εντατικός και γι' αυτό θα παρακαλέσω όλοι, ανεξάρτητα του ρόλου που έχουν, να αναλάβουν την ευθύνη που χρειάζεται για αυτό το πράγμα και για τα παιδιά μας. Σωστά. Άρα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.